Από τις 500 οικογένειες το 2011 προ-κρίσης, η Διακονία της Αγάπης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στηρίζει σήμερα 2.108 οικογένειες οι οποίες ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Έχω εγγόνια, ο εγγονός μου ο μικρός ξέρεις τι μου λέει. Γιαγιά, θα ψήσουμε κρέας το κάνω τα Χριστούγεννα. Πώς θα το ψήσω? Δεν παίρνω κοινωνικό μέρισμα. Αυτό, τη σύνταξή μου αγάπη μου, δεν μου δώσαν ακόμα τη σύνταξή μου. Ευτυχώς που είναι και εδώ και παίρνουμε 5 αυτά και έχουμε να φάμε τουλάχιστον, μην βγούμε στον δρόμο να ζητιανέψουμε. Η Διακονία της Αγάπης είναι από μόνη της μια μεγάλη αγκαλιά, γι' αυτό συστήθηκε με την πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ειρηναίου και με την εθελοντική προσπάθεια και συμβολή 40 και πλέον ανθρώπων, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί και δεν γεμίζουν απλώς το χρόνο τους, αλλά γεμίζουν τις καρδιές τους. Εν όψη των Χριστουγέννων, διανεμήθηκαν σε συνανθρώπους μας τσάντες, οι οποίες περιείχαν 2 κιλά χοιρινό και κοτόπουλο, 2 κιλά όσπρια και 2 κιλά ζυμαρικά, 1 κιλό ρύζι, ζάχαρη, αλεύρι, γαλαπαστεριωμένο και άλλα αγαθά. Θα δίνει αυτά τα πράγματα, να είναι καλά οι άνθρωποι. Όχι, δεν παίρνουν σύνταξη. Τίποτα δεν παίρνουν, ούτε ένα ευρώ. Με ταΐζει η Εκκλησία, η Αγία Τριάδα. Τώρα από το 2009, ναι, εκεί είμαι 62 χρονών και δεν παίρνω ακόμα σύνταξη, γιατί συμπληρώνω τα ένσημα. Συνολικά 10 φορές το μήνα χορηγούνται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς οικογένειες με το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Διακονίας της Αγάπης να συμπληρώνει ήδη 8 χρόνια προσφοράς. Αυτή η πρόσκληση της εορτής αυτής είναι πρόσκληση να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να γίνουμε όλοι μας μεγαλόκαρδοι. Ενώ οι γιατροί λέγουν ότι η μεγαλοκαρδία είναι ασθένεια, στην Εκκλησία η μεγαλοκαρδία είναι προσόν, είναι ευλογία, είναι αρετή, είναι στόχος. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν τη Διακονία της Αγάπης, αυτόν τον φιλανθρωπικό τομέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, για να μπορούμε όχι μόνο να γεμίσουμε ένα γιορτινό τραπέζι για μια μέρα, δεν είναι αυτός ο στόχος, καθώς αυτό το έργο συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ταπεινά και αθόρυβα. Τα κοινωνικά δράματα πολλά, με τη Διακονία της Αγάπης να απλώνει μια μεγάλη αγκαλιά στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Ό,τι μου δώσουν είμαι ευχαριστημένη. Κάθε πότε παίρνω? Κάθε μήνα. Με έχει δει, είμαι στο πάκο γιαγιά στην τουαλέτα. Εκεί δουλεύω για να τα βγάλω πέρα, να μαζέψω ένα φράγκο να ψωνίσω. Μου βγάλανε 230 εσίδα τσιπών, μου φτάσουν. 200 δίνω στο Νίκη και τα 30 θα συμπληρώσω. Να πληρώσω το ρεύμα, να δώσω 30 στη μάνα μου που είναι στο ίδρυμα. Περισσότεροι από 40 εθελοντές συμβάλλουν στη σημαντική αυτή προσπάθεια, ενώ εξίσου σημαντική είναι η προσφορά ιδιωτών και επιχειρηματιών που προσφέρουν τρόφιμα, ρούχα και όχι μόνο. Και ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που με κάθε τρόπο συνδράμουν για να μην αποκάμει αυτό το έργο. Αλλά κυρίως για να γεμίσουμε τις καρδιές των ανθρώπων και για να τους πούμε ότι υπάρχει πάντα κάποιος που μας νοιάζεται, που μας αγαπά, που είναι έτοιμος να μας δώσει μια μεγάλη αγκαλιά. Ψυχή στη Διακονία της Αγάπης, η Κική Φανιουδάκη, η οποία καλεί τους πολίτες να ενισχύσουν το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο και μέσα από το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Διακονίας της Αγάπης στο Χριστουγεννιάτικο Κάστρο στην Πλατεία Ελευθερίας.